πανέμορφο κοριτσάκι γεννιέται στη Μυτιλίνη, έρχεται 5 χρονών στην Αθήνα, τελειώνει το Κολέγιο Αθηνών και σπουδάζει αρχικά ψυχολογία. Στη συνέχεια στρέφεται στον τομέα της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων. Το 2005 περνάει το κατόφλι του Αντένα, αρχικά στον τομέα της επικοινωνίας. 2008. Στο X Factor η Κατερίνα Γκαγκάκη είναι η μοναδική γυναίκα στην κριτική επιτροπή. Εκεί μάλιστα δίδαξε το τηλεοπτικό κοινό τι σημαίνει στυλ και μοναδικότητα. Ακόμα και σε ζόρικες στιγμές. Πες μας λοιπόν τώρα πώς σου φάνηκε. Τελείωσε. Πιάσε τώρα ποιος προσβάλλει ποιον. Δεν κατάλαβα. Και ποιος κάνει την αρχή. Δεν κατάλαβα. Θα μου πεις εσύ τελείωσε, σταμάτα να μιλάς. Αλλά και στο πρώτο Next Top Model θα δώσει τα φώτα της στις νεαρές διαγωνιζόμενες. Για μένα η μία βασική αρχή την οποία δεν ξέρω αν θα σας την πούνε παραπέρα και δεν ξέρω τι νομίζει ο κόσμος με δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία είναι ότι απαντάμε ειλικρινά και αληθινά. Ακολούθησε ο δεύτερος κύκλος του Talent Show και δύο κύκλοι στο Your Face Sounds Familiar με στιγμές που έχουν περάσει στο τηλεοπτικό πάνθεον. Πολλές ενοχές. Α, είσαι και εσύ, θες να νιώθεις guilty. Πολλές ενοχές. Εγώ νιώθω μονίμως, αλλά στη θέση σου θα νιώθω κι εγώ. Θες γλυκιά. Δεν μην είσαι Ιένα, όλοι μου λένε στον δρόμο γιατί είσαι οχιά. Γλυκιά καλή. Οχιά! Έτσι μου λένε όλοι. Η Κατερίνα Γκαγκάκη ανήκει σε μια μοναδική κατηγορία ανθρώπων ή όπως τα λέγανε είναι μια κατηγορία από μόνη της. Στις εμφανίσεις και συνεντεύξεις της απλά την απολαμβάνεις. Έχει την Γκαγκάκη στο μάθημα. Το γέρο την Γκαγκάκη καλεσμένο. Λένε σίγουρα έχει τη σκύλα. 100% αυτό πρόσωπο μεγάλη για να μην στο πω χειρότερα. Έχει μιλήσει ευθέως για προσωπικά της θέματα. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι ακριβώς η στιγμή που πιστεύω ότι η ζωή θα μου φέρει αλλαγές μεγάλες. Μάλλον μπορεί να είσαι με κάποιον και να θες να ανακοίνωσε ένα χωρισμό που τηλεόραση. Ακόμα και για την κατάθλιψη. Υπήρξαν περίοδοι που την αρνήθηκα. Υπήρξαν και υπάρχουν περίοδοι που αποφασίζω ότι είναι μέρος του χαρακτήρα μου και ίσως το να μάθω να ζω με αυτή. Στη μετά τηλεόραση εποχή θα τολμήσει την κάθοδό της στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα δικαιωθεί. Γιατί η Κατερίνα Γκαγκάκη είναι μια γυναίκα που δεν ξέρει και δεν θέλει να χάνει. Δεν διστάζει να δείξει το άλλο της πρόσωπο, αναφερόμενη στους ανθρώπους που αγαπάει, όπως οι γονείς της, αλλά και στη μεγάλη της λατρεία, τις γάτες. Μουτζουρίτσα μίλα. Λοιπόν, η Μουτζουρίτσα και εγώ, πρέπει να σας πούμε ότι η ζωή για τα αδέσποτα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ευθυνόμαστε αυτά. Αυτό ευθυνόμαστε εμείς. Είτε γιατί εμείς το οδηγήσαμε στον αδέσποτα, είτε γιατί εμείς δεν το βοηθάμε. Γοητευτική, σκληρή και απόλυτη στα επαγγελματικά της, αυθόρμητη αλλά και αληθινή. One woman show, σιδηρά κυρία, πολυπράγμων. Βαριέται τα επίθετα. Οπότε απλά είναι η Κατερίνα Γκαγκάκη.